Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι μαζί στις 3 η επικαιρότητα προεκτάσεις επικαιρότητας. Πάμε τώρα στην Αθήνα, στην Αττική μάλλον, στην Πειραιά, συγγνώμαστε λίγο πιο συγκεκριμένη, όπου είχαμε χθες μια σημαντική δράση, μια εθελοντική αιμοδοσία 12 νησίων από την Ομοσπονδία 12 νησιακών Σωματείων Αθηνών Πειραιός σε συνεργασία με τον Σύλλογο Απανταχού 12 νησίων Νέων, τον Σύλλογο 12 νησιών Φοιτητών Αθήνας και Πειραιά, τον Όμιλο Καρπαθίων των Νέων υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στήθηκε λοιπόν έτσι μια σημαντική δράση αλληλεγγύης, αιμοδοσία στην 12 νησιακή εστία. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σίγουρα η δράση της αιμοδοσίας είναι η κορυφαία κάθε χρόνο και όσες μπορούμε να κάνουμε. Αγωνιούμε όλοι μας για να έχουν επιτυχία, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στους πατριώτες μας που έρχονται από τα νησιά μας, αλλά και αυτούς που μένουν στην παροικία. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και αγωνιούμε πάντοτε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Βλέπω εδώ αρκετούς τεχνολόγους, γιατρούς. Όλο αυτό το κλιμάκιο έχει έρθει από ποιο νοσοκομείο? Έχουν έρθει από το νοσοκομείο το Γεννηματά, αλλά το βασικό θέμα είναι ότι με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που έχουμε μια άριστη συνεργασία και με την καινούργια διοίκηση, έχουμε πάντοτε την υποστήριξη σε κάθε ανάλογη προσπάθεια και δημόσια τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την συνδρομή τους προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Τα παιδιά μας βλέπω έχουν μια κινητικότητα και μια ευαισθητοποίηση. Η νεολαία είναι μπροστάρι σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι μεγαλώνοντας έχουμε διάφορα προβλήματα και υγείας και κάποια άλλα θέματα τα οποία δυστυχώς μας εμποδίζουν να μπορούμε να προσφέρουμε τη βοήθεια που θα θέλαμε. Ευτυχώς όμως η νεολαία μας είναι πολύ ευαισθητοποιημένη ακόμα και στις σημερινές δύσκολες εποχές που ζούμε και ειλικρινά μας κάνουν περήφανοι. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, εγώ θα έλεγα, στην οποία βλέπουμε και διαπιστώνουμε με πολύ μεγάλη χαρά ότι η νεολαία της Δωδεκανήσου δίνει δυναμικά το παρόν στο κάλεσμα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι το δίνοντας αίμα στην πραγματικότητα δίνει ζωή. Και είναι γεγονός ότι οι Δωδεκανήσοι οι οποίοι απευθύνονται για θέματα υγείας στην Αθήνα, στην Αττική, πάρα πολλές φορές ζητούν από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων, από εμάς δηλαδή βοήθεια, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων τους για αίμα. Έχω την τιμή και τη χαρά να γνωρίζω προσωπικά και να έχουμε συνεργαστεί στον ΕΟΦ τον κύριο Αυγερινό, τον τωρινό πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος μόλις ζήτησα κάποια πράγματα που μένουν να πραγματοποιηθεί με επιτυχή αυτή η ομοδοσία εδώ στο χώρο μας, στην εστία δηλαδή της Ομοσπονδίας, αμέσως κανόνισε το συνεργείο με τους ανθρώπους κτλ. Τα παιδιά από τον Σύλλογο 12 νησίων σπουδαστών, τα παιδιά της νεολαίας Δωδεκανήσου και από τους συλλόγους γενικά εδώ πέρα των κατατόπους φρόντισαν να επικοινωνήσουν αυτή την αιμοδοσία, να γίνει γνωστή δηλαδή. Εμείς από τον Πειραιά με ό,τι μέσα διαθέταμε σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, τίποτα κλπ. Και έτσι αυτό μεταφράστηκε σε πολύ μεγάλη προσέλευση και ελπίζουμε ότι θα εμπλουτιστεί η τράπεζα που ήδη ξεκινήσαμε με τον άλλον αντιπρόεδρο, τον κύριο Καρδιανό, τον κύριο Γιάννη Καρδιανό τον καθηγητή, ώστε να έχουμε εμείς μια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αυτάρκεια σε αίμα για να μπορούμε να εξυπηρετούμε πάντα τους συμπατριώτες μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από αυτή την ανταπόκριση ιδιαίτερα της νεολαίας μας και της Δωδεκανησιακής Νεολαίας σε αυτή την πρόσκληση που έχει γίνει από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών Πειραιός σε συνδυασμό με τον Όμιλο Καρπαθίων Νέων και τον Σύλλογο των Δωδεκανησίων Σπουδαστών. Ήρθαν όλοι για να προσφέρουν ακριβώς λίγο χρόνο και λίγο από το χρόνο τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, τους Δωδεκανήσους ιδιαίτερα, οι οποίοι έχουν ανάγκη και πολλές φορές έρχονται στο δεκαετίο της Αθήνας για να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα υγείας που έχουν. Λοιπόν, αυτό το ρεπορτάζ της Ματούλας Παντελάκη. Ακούσαμε τον κύριο Φραγκούλη, την κυρία Βουρεξάκη και τον κύριο Καραϊτιανό σε αυτή τη σημαντική δράση που έγινε χθες
την κυρία Βουρεξάκη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα κυρία Βουρεξάκη, συγχαρητήρια για την πράξη, για την κίνηση αλληλεγγύης των 12 νησίων. Και αυτό το οποίο διαπιστώνω πέρα της συμμετοχής είναι ότι είναι άρρηκτοι δεσμοί των 12 νησίων στο κέντρο. Καλησπέρα κύριε Χατζιάννου, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων είναι ένας θεσμός που πολλά χρόνια τώρα και μάλιστα φέτος κλείνει τα 40 χρόνια ίδρυσης, φροντίζει να κρατά συνδεδεμένα τους συλλόγους όλων των νησιών μας και ανταποκρίνεται σχεδόν σε κάθε ανάγκη των συμπατριωτών όταν αυτοί χρειάζονται κάτι από το κέντρο, όπως είναι η Αθήνα ή ο Πειραιάς, όπου είναι η έδρα της Ομοσπονδίας. Ναι. Φαντάζομαι ότι συχνά πυκνά σας ζητάτε έτσι η βοήθεια σε τέτοιου είδους ζητήματα. Κοιτάξτε, ειδικότερα στα θέματα υγείας, εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ούτως ή άλλως όποιος συμπατριώτης, καλήμιος ή άλλος, χρειάζεται βοήθεια στο βαθμό που μπορούμε, βοηθούμε και είτε κατευθύνουμε είτε λύνουμε και προβλήματα, αλλά η ανάγκη για αίμα είναι επιτακτική. Όλοι οι συμπατριώτες από τα Δωδεκάνησα, όταν έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα, ανεβαίνουν στην Αθήνα ή στον Πειραιά. Σωστά. Από εκεί λοιπόν για τα χειρουργία τους και για τους δικούς τους ανθρώπους, για τα προβλήματα που έχουν, ζητάν αίμα και οι πρώτοι που θα απευθυνθούν είναι εμείς. Η Ομοσπονδία, απευθύνονται στην Ομοσπονδία. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να βρούμε, να κάνουμε μάλλον μια τράπεζα αίματος, στην οποία θα υπάρχει ένα απόθεμα δύο φορές περίπου το χρόνο να κάνουμε μια αιμοδοσία και να μπορούμε να φροντίσουμε και να δώσουμε αυτό που χρειάζεται ο συμπατριώτης που μας δίνει το αίμα, γιατί το αίμα στην πραγματικότητα είναι ζωή, δεν το θέλει ο άλλος για κανένα άλλο λόγο. Βλέπω εντυπωσιακή συμμετοχή, κυρία Βουρεξάκη, έτσι. Είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή. Ευτυχώς η νεολαία της Δωδεκανήσου ανταποκρίθηκε, κυρίως η νεολαία, και σε αυτά τα παιδιά αξίζουν τα συγχαρητήρια. Εμείς είχαμε το νιάξιμο και έτσι οργανώνουμε και κινούμε ας πούμε τη διαδικασία. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, κυρίως σε μεγάλο βαθμό και βέβαια κάποιοι πιο μεγάλοι, αλλά κυρίως τα παιδιά της Δωδεκανήσου, η νεολαία της Δωδεκανήσου, οι φοιτητές, τα παιδιά των συλλόγων, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και χθες ήταν μια γιορτή. Ήταν μια γιορτή η νεολαίας, μια γιορτή υγείας. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Σωστά, μια γιορτή υγείας, μια γιορτή αλληλεγγύης και χαριτολογώντας... Μια γιορτή προσφοράς, δηλαδή η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και ευθύνης. Και χαριτολογώντας τώρα για να κλείσουμε, κρατάμε και καθαρό το DNA των 12 νησίων, έτσι. Λοιπόν, άστε καλά. Μόνο παιδιά από το Δωδεκάνησο ήταν. Και κάποιοι Πειραιώτες βέβαια, γιατί εγώ έχω δεσμούς εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Βουρεξάκη, να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση και είναι εξίσου σημαντικό να προβάλλεται και αυτή η παρουσία των Δωδεκανησίων στο κέντρο, στην Αττική, εκεί που και οι ανάγκες μας οδηγούν ενίοτε μέχρι να θωρακίσουμε πραγματικά τα δικά μας τα νοσοκομεία και να παίξουν τον ρόλο που θα πρέπει να παίξουν και μέχρι να περάσουμε πραγματικά σε μια άλλη εποχή. Λοιπόν, τώρα μένουμε στο ρεπορτάζ και πάμε, αγαπητή κυρία, πού να πάμε, πού θέλετε να πάμε. Λοιπόν, να πάμε σε παγιακή συνειδητοποίηση στην Κάλυμνο. Τώρα, χαριτολογώντας, μάλλον εκεί θα σταμάτησε η λειτουργία του μετρό, έτσι. Δηλαδή, βλέπω ότι έχει μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, παρουσία, συμμετοχή μάλλον, σε όλη την χώρα. Είναι ένα θέμα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι αδίκως βγήκαν στους δρόμους, διότι ουσιαστικά το νέο ασφαλιστικό εμπεριέχει και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Εάν κανείς πραγματικά ψάξει, αξιολογήσει, αξιοποιήσει και δει και την δυναμική αυτών των θεμάτων. Αυτό το οποίο θεωρείται όμως αποκλειστικά δικαίωμα των πολιτών είναι όπου διαφοροποιούνται, όπου έχουν μία άλλη αίσθηση, να το δηλώνουν εμπράκτως. Και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην Κάλυμνο, τι λένε και οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες δηλαδή, για τις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 30 χρόνια υπηρεσίας σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας
με την επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού, σε καμιά περίπτωση δεν αναπληρώνονται στο ελάχιστο τις τεράστιες μειώσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον νόμο Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους μνημονιακούς αντιασφαλιστικούς νόμους. Διεκδικούμε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου Βρούτσι και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων, δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Χαιρετίζουμε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις που γίνονται σήμερα σε όλη τη χώρα. Εμείς εδώ, από τη σημερινή μας συγκέντρωση, ενώνουμε ταυτόχρονα τις φωνές μας με τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σήμερα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώνουμε τις γροθιές μας, τις ελπίδες και τον αγώνα μας. Καταδικάζουμε το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που ιδιωτικοποιεί την ασφάλιση. Παλεύουμε για δωρεάν και δημόσια κοινωνική ασφάλιση, για υψηλές παροχές υγείας πρόνοιας. Τα σημερινά συλλαλητήρια είναι ένας ακόμα κρίκος στον αγώνα της τελευταίας περίοδου. Αγώνας που πάρθηκε μέσα από συγκεντρώσεις, ενημερώσεις σε χώρους δουλειάς, γενικές συνελεύσεις σωματείων σε όλη τη χώρα. Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα αποφάσισαν ότι πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό και η κλιμάκωση με τη σημερινή απεργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αν κάποιος ανοίξει την τηλεόραση, μπει στο ίντερνετ, θα πέσει πάνω σε πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε πόσο θα κερδίσουμε από το νέο νόμο. Μιλάνε για αυξήσεις, για διόρθωση αδικιών, για αλλαγή του τοπίου εδώ και 10 χρόνια. Προσπαθούν να πλάσουν ένα παράλληλο σύμπαν, ένα τεχνητό ενθουσιασμό. Ταυτόχρονα θάβονται εντελώς οι δραστηριότητες των σωματείων, οι παρεμβάσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων. Λες και όλη η πλάση χαίρεται με αυτό τον νόμο. Έχει θαυτεί εντελώς ο μεγάλος απεργιακός αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι της Γαλλίας για το ίδιο ακριβώς θέμα. Πριν 10 μέρες στη Γαλλία είχαν νέα 24-ωρη απεργία. Απόδειξη ότι η επίθεση αυτή είναι συντονισμένη από τα αφεντικά απανταχού. Ότι είναι κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των αστικών κυβερνήσεων. Ξεπερνώντας τα μεγάλα λόγια διαφόρων υπουργών, βουλευτών και ειδικών επί του ασφαλιστικού και κοιτώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, πέφτουν οι ψεύτικοι μανδύες και μένει η πεισματάρα η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία δεν φέρνει νέο νόμο. Εφαρμόζει κατά γράμμα τον νόμο Κατρούγκαλου, αφού η αρχιτεκτονική του παραμένει απαράλλακτη. Απλά κάνει κάποιες προσθήκες για να το θωρακίσει και για να ξεπεράσει τα νομικά κενά. Αυτός ο νόμος αποτέλεσε ως και σήμερα την κορύφωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, καθώς ενσωμάτωσε όλες τις ανατροπές σε βάρος ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Δικαίως ονομάζεται λοιπόν από τους εργαζόμενους νόμος Βρούτσι Κατρούγκαλου. Τι λέει λοιπόν αυτός ο νέος νόμος? Ανοίγει το δρόμο για νέα επιδρομή με τους τρεις πυλώνες του συστήματος Πινοσέτ, όπου η ανταποδοτική σύνταξη θα βασίζεται στο ρίσκο και στο χρηματιστηριακό τζόγο. Οι συντάξεις θα ονοματίζονται πλέον χρηματιστηριακά προϊόντα και θα επενδύονται με όρους χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου. Το κράτος θα εγγυάται μονάχα την εθνική κατώτερη σύνταξη που παραμένει στα άθλια επίπεδα των 384 ευρώ για 20 χρόνια και στα 340 ευρώ με 15 χρόνια εργασίας. Ο εργαζόμενος δηλαδή θα πληρώνει τις εισφορές του. Το τι θα λάβει όμως θα κριθεί από το αποτέλεσμα της επένδυσης. Αν πάει καλά η επένδυση θα πάρει κάποια σύνταξη. Αν όχι, κρίμα, χάσατε. Θεωρεί τα πάνω από 140 δις που κλάπηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία από τους εργοδότες και το κράτος ως αγύριστα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους σημερινούς εργαζόμενους στην ποιότητα των παροχών υγείας, νοσηλείας και μητρότητας. Παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές από το 2010 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, στις αναπηρικές, στις συντάξεις χειρίας και στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων. Ενταφιάζεται οριστικά η 13η και η 14η σύνταξη μαζί και το ΕΚΑΣ. Επισφραγίζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια για άνδρες και γυναίκες που έθεσε ο νόμος Κατρούγκαλου
με προοπτική αύξησης ανάλογα με το προσδόκιμο της ζωής. Πετάει εκτός του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος μεγάλες κατηγορίες νέων εργαζομένων. Ποιος εργαζόμενος σήμερα θα έχει 30 και 40 χρόνια συνεχούς ασφαλισμένης εργασίας? Πόσοι εργαζόμενοι περιπλανιούνται από λιγόμενα προγράμματα σε ανεργία και πάει λέγοντας? Πόσοι είναι αυτοί που δουλεύουν μαύρα, που δουλεύουν τετράωρα, μερικές μέρες το μήνα? Λοιπόν, αυτά και από τις ομιλίες στην Κάλυμνο. Υπάρχει πάρα πολύ ρεπορτάζ, το οποίο δεν προλάβαμε να καλύψουμε κάτι τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά συμβαίνουν, όμως έχουμε τις επόμενες ημέρες μπροστά μας. Και νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και η αυριανή ημέρα. Λοιπόν, οτιδήποτε νεότερα μέσα από τα δελτία ειδήσεων έχουν να κάνουν με τα 12.30. Εδώ τρέχει συνεχώς η επικαιρότητα. Εμείς, ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.